Φίλες και φίλοι, εργαζόμενοι και εργαζόμενες της ΕΡΤ, που επί ένα χρόνο με αυταπάρνηση βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα και του καθήκοντος για την πλουραλιστική και αληθινή ενημέρωση, στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος για τη δημοκρατία και τον πολιτισμό σε αυτόν τον τόπο. Σήμερα κλείνει ένας χρόνος από την αποφράδα εκείνη η μέρα, την 11η του Ιούνιου του 2013, όταν η μνημονιακή συγκυβέρνηση αποφάσισε να βάλει το μαύρο στις οθόνες μας, όταν μετά από τόσο καιρό έχει ρίξει μαύρο στις ζωές μας. Από την πρώτη στιγμή, ένα γιγάντιο κίνημα αλληλεγγύης και συμπαράστασης από εργαζόμενους και εργαζόμενες, άνεργους και άνεργες σε όλη την Ελλάδα, μετέτρεψε την ΕΡΤ από δημόσια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης σε σύμβολο αγώνα, σύμβολο αλληλεγγύης, σύμβολο αυτοδιαχείρισης, σύμβολο υπεράσπισης της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Η απόφαση της κυβέρνησης Σαμαρά να βάλει μαύρο στην ΕΡΤ ένα χρόνο πριν ήταν μια αντιδημοκρατική εκτροπή, ήταν ένα πραξικόπημα απέναντι στην πλουραλιστική ενημέρωση, απέναντι στον πολιτισμό, απέναντι στην εργασία, απέναντι στην ίδια τη δημοκρατία. Και ένα χρόνο μετά, σήμερα, όλοι έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Όλοι γνωρίζουμε καλά ποιοι και γιατί φήμωσαν την ΕΡΤ. Φήμωσαν την ΕΡΤ γιατί έτσι ζήτησαν οι κοινικοί τεχνοκράτες που είδαν ανθρωποθυσίες, οι τεχνοκράτες της Τρόικας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι τεχνοκράτες που ζήτησαν να έχουμε ανεργία 60% στην Ελλάδα και χρέος 200%, διότι έτσι ήθελαν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Φήμωσαν την ΕΡΤ όμως και για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα στον χώρο των μέσων μαζικής επικοινωνίας, διαμοιράζοντας τα ημάτια της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Φήμωσαν όμως την ΕΡΤ και για έναν ακόμα λόγο, γιατί δεν αντέχουν την πλουραλιστική ενημέρωση, δεν αντέχουν την ενημέρωση, δεν αντέχουν τη δημοκρατία. Για αυτούς η ενημέρωση είναι ένα εργαλείο προπαγάνδας και τρόμου. Η ενημέρωση είναι καθοδηγούμενη καθυπαγόρευση των μεγάλων συμφερόντων στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Για αυτούς η ενημέρωση είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είδαμε την Παρασκευή και το Σάββατο πριν από την κάλπη των ευρωεκλογών σε ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, όπου κατατρομοκρατούσαν τους πολίτες με ψέματα, με μυθεύματα, προκειμένου να εμποδίσουν την ανώτερη έκφραση του λαού. Αυτός με τις δουλειές, αυτός που περισσεύει, είναι ο Σαμαράς. Το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς. Αυτός που περισσεύει είναι ο Σαμαράς. Αυτοί που περισσεύουν σε αυτόν τον τόπο είναι όλοι όσοι θέλουν να εμποδίσουν τη δημοκρατία, την εργασία, την αξιοπρέπεια. Και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ που με αυταπάτηση δίνουν τον αγώνα, αλλά και τις εργαζόμενες, τις καθαρίστριες που είναι τώρα δίνουν τον αγώνα και την αξιοπρέπειά τους. Και η κυβέρνηση τιμωνιακή τη στέλνει στο νοσοκομείο νέο με τη μέρα, όμως την απάντηση θα την πάρουν. Θα ενωθούμε ακόμα περισσότερο, θα δείξουμε την αλληλεγγύη μας στην πράξη και θα οδηγηθούμε στην τελική λύση όπως έπρεπε στο λαού μας. Ήρθε η ώρα της ανατροπής. Εμπρός, λαέ, μην τους φοβηθείς. Είναι η ώρα της ανατροπής. Έγινε σύμβολο αγώνα και αντίστασης. Κάθε σημείο στη χώρα
όπου υπάρχουν τα δημόσια αυτά κτίρια της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, χιλιάδες πολίτες συνέρευσαν προκειμένου να μείνει ανοιχτή η φλόγα της πλουραλιστικής ενημέρωσης, ζωντανή η φλόγα, ζωντανή η φωνή των ελεύθερων αγωνιζόμενων δημοσιογράφων, εργαζόμενων του αγωνιζόμενου λαού μας. Ο αγώνας αυτός μας εμπνέει και μας καθοδηγεί. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, από εδώ, απέναντι από το κτίριο της πάλε ποτέ δημόσιας ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, που σήμερα έχει αντικατασταθεί με ένα κακέκτυπο της ΕΝΕΦ, μπορούμε μόνο ένα πράγμα να κάνουμε. Να υποσχεθούμε ότι με τον αγώνα μας, με τους αγώνες μας, σύντομα η ΕΝ θα επιστρέψει. Η ενημέρωση είναι Να δώσουμε λοιπόν την υπόσχεση. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Και τώρα που αρχίζει να ρηγματίζεται ο γύψος του μνημονίου, σήμερα εδώ, από εδώ ενώνουμε τις φωνές μας με όλους τους εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα που βρίσκονται σε συνθήκες αναξιοπρέπειας. Ο αγώνας θα δικαιωθεί και θα είναι αγώνας προς όφελος των εργαζόμενων και των λαών όλης της Ευρώπης. Ο αγώνας των εργαζόμενων στην ΕΡΤ δείχνει το δρόμο. Σύντομα θα δικαιωθούμε. Σύντομα θα δικαιωθούμε. Καλή δύναμη.